καιρούς που ήδη έχω δει την παράσταση και ομολογώ ότι στην αρχή όταν με κάλεσαν να δω αυτή την παράσταση που λέγεται το Τρελόσκοπτο, λίγο έκανα ένα βήμα πίσω. Ξέρετε, εμείς οι ψυχίατροι έχουμε μια ευαισθησία με το στιγματισμό που έχει η λέξη τρελός. Όμως ήρθα και είδα την παράσταση και πραγματικά είπα μέσα μου πώς μπορούσα καλύτερα να εικονογραφήσουν αυτό που αισθάνεται πραγματικά ένας σχιζοφρενής. Δηλαδή πώς μπορούσα καλύτερα να εικονογραφηθεί το αίσθημα ότι κάποιοι άλλοι σε παρακολουθούν, κάποιοι άλλοι κάνουν ίσως τις κινήσεις σου, κάποιοι σου χτυπάνε την πόρτα και ανοίγεις και δεν είναι κανένας και έχεις την αίσθηση πλέον ότι κάτι δεν πάει καλά εδώ πέρα, ότι κάτι σου έχουν στήσει και στο τέλος απομονώνεσαι, κλείνεσαι στο γραφείο σου, δεν ανοίγεις σε κανένα. Είναι κλασικές ιστορίες που ακούμε εμείς οι ψυχίατροι κάθε μέρα και που δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσο καλά και σχεδόν πιστά τις έχει ο κύριος Κουπτίδης αυτές χορογραφήσει. Και παράλληλα όμως είναι όλοι οι συντελεστές της παράστασης, δηλαδή αυτή η έντονη μουσική που ακούγεται, που κάποια στιγμή θα αισθανθείτε ίσως άσχημα, το βλέπουμε καθημερινά, διότι προσπαθούν οι σχιζοφρενείς να εξουδετερώσουν, ας πούμε, τις ψευδεσίες που ακούν συνέχεια, έχοντας στα αυτιά τους έντονη μουσική. Ίσως κάποιοι έχουν στις μέρες μας συνέχεια ακουστικά. Πιο παλιά, επειδή είμαι πιο παλιός ψυχίατρος, βάζανε παπάκι στα αυτιά, προσπαθώντας να εξουδετερώσουν αυτές τις φωνές που ουσιαστικά γεννάει ο εγκέφαλός τους. Στις μέρες μας, ευτυχώς, υπάρχει θεραπεία για αυτό το πράγμα, αλλά θα δείτε πόσο βασανιστικό είναι, διότι η παράσταση θα κρατήσει μία ώρα και κάτι και ήδη θα αισθανθείτε συνταραγμένοι από αυτή την εμπειρία. Ελπίζω να τη δείτε με αυτό το μάτι και τα λέμε μετά την παράσταση. Ευχαριστώ πολύ. Καλή παράσταση. Καλησπέρα σας κύριε Κουρτίδη. Σας ευχαριστούμε θερμά για το υπέροχο θέαμα. Είστε εμπνευστής και δημιουργός της απόψινής παράστασης. Πείτε μας ποια ήταν η πηγή της έμπνευσης. Χαίρομαι καταρχήν που σας άρεσε. Σήμερα ήταν η επίσημη πρεμιέρα του Τρελόσπιτου. Χαίρομαι πάρα πολύ γιατί βλέπω χαμόγελα στο φουαγέ του θεάτρου και αυτό είναι το πιο αισιόδοξο, γιατί πάνω απ' όλα μια παράσταση πρέπει να δίνει μια νότα έτσι αισιοδοξίας. Η πηγή έμπνευσης ήταν ένα σύμπλεγμα. Θα έλεγα ότι κατέληξε μετά από μια συνοπτική έρευνα επί της ουσίας με όλους τους συνεργάτες μου και διέρχησε αισίως ένα χρόνο όλο αυτό εδώ πέρα και βγήκε στην επιφάνεια. Τώρα πια είναι στα χέρια του κόσμου και αυτός μπορεί να κρίνει. Ως θεατής και εγώ συγκλονίστηκα. Δεν ήξερα πραγματικά πώς να τη δράσω. Ήμουν έτοιμη να σηκωθώ και εγώ να ενωθώ μαζί σας. Αισθάνθηκα συναισθήματα πρωτόγνωρα. Τι ήταν αυτό που σας έδεσε ως καλλιτεχνική παρέα, γιατί είδα ότι έχετε ένα φυτώριο εκπληκτικών καλλιτεχνών μαζί σας. Τι σας έκανε, ποιο ήταν το κίνητρο που επιλέξατε τους συγκεκριμένους συνεργάτες? Αρκετά παιδιά είναι χρόνια συνεργάτες. Αυτή η παράσταση αισίως είναι και η 8η παραγωγή του χωροθεάτρου. Και το πιο σημαντικό είναι ότι όλα αυτά τα παιδιά επιλέχθηκαν μετά από μία ακρόαση και έχοντας όλοι μία σχεδόν πανομοιότυπη παιδεία. Ο καθένας φυσικά έχει τα δικά του προτερήματα και ο ηθοποιός, ο Μάριος Ράμος, είναι και δάσκαλος σε αυτιστικά παιδιά και αυτό του ήταν πάρα πολύ εύκολο ώστε να μπορεί να... Είναι ηθοποιός, έτσι, αλλά του ήταν εύκολο να μπει μέσα σε όλο αυτό το κλίμα. Από την πρώτη στιγμή με το που κάναμε ακρόαση δεν κοιτούσε κανέναν άλλον, κοιτούσε αυτόν και νομίζω ότι αποδίδει πάρα πολύ καλά το ρόλο του. Αυτό φάνηκε. Χαίρομαι πάρα πολύ καταρχήν γιατί έχω δίπλα μου χορευτές εξαιρετικούς και χορεύτες φυσικά, όπου ναι, είναι αυτό, πρέπει να γίνει η μαγιά. Αν γίνει η μαγιά μετά υπάρχει αυτή η απόλυτη χημεία και νομίζω ότι το αποτέλεσμα είναι αυτό που είδατε.
και χαίρομαι πάρα πολύ που αρέσει τον κόσμο. Το κάνουμε με πολύ αγάπη. Αυτό είναι το πιο σημαντικό, δηλαδή δεν ξέρω κάτι άλλο. Αυτό σας βγαίνει. Θα ήθελα να σας ρωτήσω, τα άτομα με ψυχικές διαταραχές εκφράζονται ως επιτοπλίστων διαμέσου της κίνησης. Πιστεύετε ότι με την κίνηση φεύγουν τα δαιμόνια της ψυχής? Εάν με την κίνηση φεύγουν τα δαιμόνια της ψυχής, wow. Δεν το ξέρω αυτό, πραγματικά. Αυτό όμως που ξέρω σίγουρα είναι ότι η κίνηση ίσως είναι πολλές φορές για μένα πολύ πιο ευρηματική από ότι ο λόγος. Άλλωστε έτσι έχω μάθει να λειτουργώ. Μία κίνηση μπορεί να φέρει μία απόλυτη εικόνα και αυτή η εικόνα να σε στείλει στο χ ή στο ψ θέμα. Αυτό είναι και αυτό ο σκοπός μας, δηλαδή να μπορέσει ο θεατής μέσα από αυτό εδώ πέρα που κάνουμε, μέσα από την χ δράση, να μπορέσει να αντλήσει δικές του εικόνες και να βγάζει δικά του συμπεράσματα. Άλλωστε μην ξεχνάμε ότι μέσα από αυτή εδώ πέρα την παράσταση δεν είναι μονόχνοτη, δεν είναι αυτό. Το έχει στα χέρια του ο θεατής να μπορέσει να βγάλει αυτός το πόρισμα τελικά, ίσως. Έχει πολυδιάστατο αποτέλεσμα. Χαίρομαι πάρα πολύ γι' αυτό, δεν είναι, πραγματικά, πραγματικά. Ο χορός στην αρχή Ελλάδα ήταν μέσω επικοινωνίας, ήταν παιδεία. Πιστεύετε ότι αυτό συμβαίνει και στη σύγχρονη κοινωνία μας? Ο χορός αποπνέει παιδεία, αποπνέει ηθική, έχει ήθος? Ο χορός και στο αρχαίο δράμα είναι αυτό το οποίο ενέπνευσε, νομίζω, πάρα πολλούς χορογράφους να μπορέσουν να προχωρήσουν σε όλο αυτό εδώ. Η έννοια χορός, η ομαδικότητα αυτή, νομίζω ότι είναι αυτό που ταυτίζει όλο αυτό το συγχρονισμό, τον απόλυτο, και ήταν η αρχή στο να μπορεί να υπάρχει όλο αυτό το πράγμα. Θεωρώ δηλαδή ότι είμαστε προτεργάτες αυτού του θέματος. Και φυσικά όταν υπάρχουν τέτοιου είδους εικόνες, κινησιολογικά εννοώ, σαφώς και το πρώτο πράγμα που μου έρχεται πάντα στο μυαλό είναι ο χορός, είναι αυτό. Και μια και αναφερθήκαμε στην αρχαία Ελλάδα, θα πάμε λίγο ένα μικρό ταξίδι στις ρίζες μας. Ποντιακός ελληνισμός, προαιώνιας ρίζες, πείτε μας λιγάκι, και λύρα ταυτόχρονα. Η λύρα ήταν δώρο του Θεού Ερμή στον Απόλλωνα. Πόσο σας κατατρέχει αυτό το μουσικό όργανο? Εγώ να σου πω την αλήθεια ότι αγαπώ πάρα πολύ τη λύρα, γιατί έτσι έμαθα από μικρός. Από πατέρα και μητέρα, πόντι και οι δύο, έτσι μεγάλωσα. Μεγάλωσα με μία λύρα, να την ακούω ανατακτά διαστήματα. Κάποια βράδια στο χωριό μας και όλο αυτό το πράγμα νομίζω ότι έκανε τον κύκλο του και φτάνοντας τώρα πια εσύ ως σε αυτή την ηλικία που έχω φτάσει, δηλαδή 43 εσύ ως, νομίζω ότι έκανε ένα comeback, γιατί αυτό πια μου δίνει και το μεγαλύτερο ερέθισμα να μπορώ να λειτουργώ όμορφα. Να λειτουργώ αισιόδοξα, αρμονικά, δεν ξέρω. Και έτσι ήθελα πάρα πολύ, επειδή αυτό εδώ πέρα που κάνουμε εμείς αμιγώς δεν μπορείς πολύ εύκολα να το παντρέψεις με ποντιακές μουσικές. Τα καταφέρατε όμως θαυμάσια. Αλλά ήθελα πάρα πολύ να βάλω τη λύρα μέσα σε αυτή την παράσταση, πάρα πολύ. Ενσωματώθηκε υπέροχα. Και νομίζω ότι ο Χρήστος Τριανταφύλου, ο οποίος έγραψε και την πρωτότυπη μουσική, μόλις κάθισα και του είπα αυτό που είχα κατά νου, μαζί με τον Γιάννη Χαραμαντά, ο οποίος έπαιξε τη λύρα, δημιουργήθηκε αυτό εδώ πέρα το πεντάλεπτο στιγμιότυπο και χαίρομαι πάρα πολύ που έχει απήχηση στον κόσμο. Έχει και φάνηκε. Και τώρα μια τελευταία ερώτηση σχετικά με τα μελλοντικά σας σχέδια. Τι ετοιμάζετε? Τώρα δεν ετοιμάζω τίποτα. Τώρα αυτό που ετοιμάζω είναι να πάει καλά το Τρελόσπιτο, πρώτα ο Θεός, γιατί κάναμε ένα φοβερό αγώνα για να ανέβει αυτή η παράσταση. Εσίως τώρα κλείνουμε 1,5 μήνα παραστάσεων και ευελπιστώ να το αγκαλιάσει ο κόσμος και να μπορέσουμε έτσι μέσα από ένα πάρα πολύ δύσκολο είδος, το χοροθέατρο, να μπορέσουμε και εμείς να βλέπουμε επί ίσης όρης όλα τα υπόλοιπα θεάματα, ενώ κοινωνικό έργο, όλα τα αμιγώς θεατρικά. Διότι μην ξεχνάμε ότι μια χοροθεατρική παράσταση δεν μπορεί να έχει, εδώ στην Ελλάδα τουλάχιστον, ζωή πάνω από 5, 6, 7 παραστάσεις. Εμείς
θέλουμε να γνωρίσει ο κόσμος αυτό εδώ πέρα που κάνουμε και να το αγκαλιάσει, γιατί πραγματικά πίσω από αυτό εδώ πέρα γίνεται πάρα πολύ δουλειά και όλα τα παιδιά τα οποία, όλοι οι χορευτές και όλοι αυτοί οι καλλιτέχνες οι οποίοι ασχολούνται με αυτό εδώ πέρα το πράγμα που λέγεται κίνηση, ίσως έχουν να πούνε και μια διαφορετική εκδοχή και αρκεί ο κόσμος να ανοίξει την πόρτα και να μην είναι λίγο τόσο διστακτικός στο τι είναι χορός, τι είναι χοροθέατρο, να παραδοδώ. Μπα. Δες το και μετά βγάλε τα συμπεράσματά σου. Νομίζω ότι αυτό εμένα θα με ικανοποιούσε. Ας έρθει να το δει και αν δεν του αρέσει, okay, με αγάπη. Με αγάπη όλα. Σας ευχαριστούμε θερμά για το χρόνο σας. Καλή επιτυχία στα μελλοντικά σας σχέδια και καλή επιτυχία που θα την έχει σίγουρα στην παράστασή σας. Έχουμε μαζί μας τη σκηνογράφο της παράστασης, την κυρία Παπαδημητρίου. Συγκλονισμένη από την παράσταση, την εφευρετικότητα, και θέλουμε να μας εξηγήσετε πώς εμπνευστήκατε. Από την αρχή ξεκίνησε με μια συνεννόηση με τον κύριο Κουρτίδη για το τι θέλαμε να κάνουμε, για το πώς όλο αυτό το σπίτι θα μπορούσε να είναι ένα πολυμορφικό σπίτι, να μπορούν να εξαφανίζονται, να μπορούν να βγαίνουν από τους τοίχους, να τους ρουφάει το ίδιο το σπίτι και να μπορούν να επικοινωνήσουμε και αυτό στο κοινό. Ήταν κάτι που ήταν δύσκολο, ομολογώ, αλλά νομίζω ότι λειτουργήσε τελικά. Ήταν και τα φώτα που βοήθησαν πάρα πολύ, πιστεύω, για να κρύψουν τις τυχόν ατέλειες μιας τόσο δύσκολης σκηνογραφίας, για να μπορείς να τα κρύψεις όλα αυτά. Ήταν μια δουλειά που ήταν πολύ ενδιαφέρουσα για μένα, σίγουρα. Γιατί ήταν η πρώτη μου επαγγελματική δουλειά. Η πρώτη. Ναι. Με εκπλήσετε. Ναι. Δεν φάνηκε καθόλου. Το αντίθετο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και νομίζω ότι και το κοινό το ευχαριστήθηκε και του άρεσε και είδε όλο αυτό το πράγμα που θέλαμε να δώσουμε τον κύριο Κουρτίδη τελικά σκηνογραφικά. Μία παράσταση γεμάτη πρωτοτυπίες σκηνογραφικά. Φάνηκε, είχε ανταπόκριση από τον κόσμο και θα ήθελα να μου πείτε πώς το βιώσατε, πώς βιώνατε έναν τοίχο ο οποίος απορροφάει ένα ανθρωπινόν. Για μένα, όταν το είδα στις πρόβες, ήταν μια συγκλονιστική εμπειρία, γιατί όταν το στείναμε αυτό σε ένα σκηνικό, ένα τοίχο, λάστιχα, χρώματα που προσπαθούσαν να κρύψουν όλο αυτό το πράγμα, ξαφνικά το να τους ρουφάει και να εξαφανίζεται, για μένα ήταν μια τέλεια εμπειρία. Το είδα δηλαδή ξαφνικά να ζωντανεύει όλο αυτό μπροστά μου και το ευχαριστήθηκα πάρα πολύ. Και ήταν για μένα δικαίωση δηλαδή. Δικαίωση βεβαίως, και αυτό φάνηκε από τον κόσμο. Θέλω να ξέρετε ότι κάθε λεπτομέρεια της παράστασης έμεινε στο μυαλό των θεατών. Αν με ρωτήσετε αυτή τη στιγμή να σας απαριθμίσω τις σκηνές που μου έκαναν εντύπωση, μπορώ να σας τις πω μία προς μία. Αυτό όχι μόνο είναι δικαίωση και εκτός από επιτυχία, είναι μεγάλη χαρά και ευτυχία για τους συντελεστές που είστε όλοι νέα παιδιά και είστε φυτώριο καλλιτεχνών με πολύ μεγάλο ταλέντο. Θερμά συγχαρητήρια από όλους μας. Οι Φρικτορίες, να ξέρετε, θα κάνουν το παν για να διαδώσουν αυτή την υπέροχη παράσταση και καλή επιτυχία στο επόμενο έργο σας που σίγουρα θα την έχετε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Θα θέλατε να μας πείτε δύο λόγια? Είμαστε από τις Φρικτορίες. Ήσασταν καταπληκτικοί, δεν έχουμε λόγια. Μας δημιουργήσατε υπέροχα συναισθήματα. Δεν ξέρω από πού εμπνευστήκατε για να ανταποδώσετε στον κόσμο αυτό που αισθανθήκατε. Συναισθήματα συγκλονιστικά. Εγώ σας έβλεπα και δεν ήξερα αν έπρεπε να κινηθώ μαζί σας ή να κάνω κάτι ή να μείνω άφωνη. Εσείς που ήσασταν και ο πρωτεργάτης. Εγώ που ήμουν και ο πρωτεργάτης. Ρωτήσατε πού εμπνευστήκαμε. Νομίζω εμπνευστήκαμε από αυτό εδώ. Από αυτό που υπάρχει. Δηλαδή από την σημερινή κοινωνία, από αυτό που ζούμε, από τη στιγμή που θα βγούμε το σπίτι μας μέχρι να έρθουμε εδώ, αυτό είναι η έμπνευση. Κάνετε δηλαδή ένα παραλληλισμό του σύγχρονου γίγνεσθε με αυτό που πραγματικά ζουν οι άνθρωποι που έχουν προβλήματα ψυχικά. Παραλληλισμό δεν νομίζω, συσχέτιση καλύτερα, που μια προσέγγιση σε αυτό το σημείο. Το αποδώσατε με τον καλύτερο τρόπο. Θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Η στέγη είναι έννοια αμφίσιμη ή πολύσιμη. Ταυτόχρονα μπορεί να είναι και κάλυψη, προστασία, μπορεί να είναι η φωλιά μας, αλλά ταυτόχρονα μπορεί να σημαίνει φυλακή. Τι απ' όλα αισθανθήκατε εκείνη την ώρα που παίζατε? Η στέγη είναι ακριβώς όλα αυτά που είπατε. Η ποιότητα αλλάζει, δηλαδή ή θα είναι η φωλιά μου, ή θα είναι η προστασία μου, ή θα είναι η φυλακή μου. Είναι η ζωή. Είναι εκεί που κάθεσαι, μέσα εισαγωγικά. Εκεί που κάθεσαι να σκεφτείς, εκεί που κάθεσαι να ξεκουραστείς, εκεί που κάθεσαι να μεγαλώσεις. Ένας άνθρωπος με ψυχικά νοσήματα, πώς πιστεύετε ότι βιώνει όλη αυτή την κατάσταση, όπως εσύ σήμερα, με κίνηση?
ένας άνθρωπος με ψυχικά νοσήματα σίγουρα δεν έχει γνώση του βιώματος αυτού. Και... Το βγαίνει αυθόρμητα. Είναι κάτι που κινείται, σίγουρα. Αυτό που συμβαίνει είναι κάτι που κινείται. Εμείς το εργαλείο μας είναι το σώμα μας, οπότε αυτό κινούμε. Πώς το βιώσατε σαν ομάδα όλοι μαζί, αυτή την κίνηση, αυτή την ένωση, πώς τη ζήσατε? Νομίζω όλοι μαζί σαν ένας, σαν μία οντότητα, μία προσωπικότητα, ίσως να ήταν του ηθοποιού από εδώ, όλα μέσα στο μυαλό του. Αυτό νομίζω εγώ προσωπικά. Είναι πολύ σημαντική η δύναμη που δίνουμε ένας τον άλλον. Παίρνουμε πολύ ο ένας από τον άλλον. Από τις ματιές μας, από τις κινήσεις μας, από τα πάντα. Είναι... Και η σχέση μας είναι ο καθένας, καλύτερο. Έτσι, ναι. Αυτό λειτουργήσε και βγήκε στον κόσμο, να το ξέρετε. Βγήκε με τον καλύτερο τρόπο. Καλή επιτυχία στο μέλλον. Ελπίζω να σας δούμε και σε άλλες παραστάσεις. Ευχαριστούμε πολύ για το χρόνο σας. Καλησπέρα, κύριε Χιωτάκη. Σας ευχαριστούμε που θελήσατε να πείτε δύο λόγια στην κάμερά μας για την απόψινη παράσταση. Τις εντυπώσεις σας. Οι εντυπώσεις μου είναι φανταστικές. Οφείλω να δώσω συγχαρητήρια σε όλους τους συντελεστές για την επιτυχία αυτή της παράστασης. Δεν σας κρύβω ότι σαν κτηνίατρος που ηγούμε του κλάδου ζώων συντροφιάς της κτηνιατρικής εταιρείας στη χώρα μας, βρήκα πάρα πολλά κοινά σημεία. Το τρελόσπιτο είναι κάτι το οποίο, ξέρετε, με τον κτηνίατρο έχει άμεση επαφή. Γιατί οι ιδιοκτήτες των ζώων κλπ. Είναι όλοι αυτοί που κάνουν την ψυχοθεραπεία τους και περιμένουν από το ζωάκι και λοιπά να τους λύσει τα προβλήματα, τα ψυχολογικά. Μπράβο σε όλους τους συντελεστές, οφείλω να το ομολογήσω. Εγώ θα ξανάρθω να το δω και τρίτη φορά, θα φέρω τους συναδέλφους μου, πιστεύοντας ότι πραγματικά μέσα από αυτή την παράσταση θα βγουν πάρα πολλά πράγματα που μας ενδιαφέρουν. Χαρήκαμε πάρα πολύ που σας γνωρίσαμε. Σας ευχαριστούμε για το χρόνο σας και καλή επιτυχία στο έργο σας. Ευχαριστώ επίσης.